Πρώτη σελίδα το Κυπριακό και έχετε 500 φύλλα λιγότερα στην κυκλοφορία. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε ο συγχωρεμένος ο Στάθης ο Ευσταθιάδης που πέθανε χθες, νομίζω όλη του τη ζωή και όσοι είναι και σε αυτή την ηλικία όλη του τη ζωή. Και είναι ένα ζήτημα που μάλλον κανείς δεν πιστεύει ότι θα μπορεί να λυθεί, ειδικά μετά το ναυάγιο του σχεδίου ΟΝΑΝ. Ίσως αυτό είναι ο λόγος που κανένας δεν θέλει να διαβάσει. Πάντως, αυτή τη φορά η προσπάθεια επίλυσης ξεκίνησε με καλύτερους ιονούς από προηγούμενες φορές. Ίσως επειδή ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Μουσταφάκιτζη, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να βάλουν τη σφραγίδα των δύο κοινοτήτων στις διαπραγματεύσεις, να ασχοληθούν με τις επιθυμίες και το φόβο και πρωτίστως των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και λιγότερο με το γύρω τριγύρω. Όταν ξεκίνησαν κιόλας το περιβάλλον φαινόταν πιο ευνοϊκό από ότι τώρα, γιατί και η Αθήνα και το Λονδίνο ήθελαν λύση, ο Ερντογκάν φαινόταν να μην ενδιαφέρεται να τορπλήσει τίποτα, παίζανε και τα κοιτάσματα αερίου, ήταν ένα θετικό περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι μετά το καλοκαίρι, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, μετά τις μαζικές εκαθαρίσεις που ακολούθησαν εναντίον οποιοδήποτε φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη από τον Ερντογάν, και μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις που κοντεύουν να γίνουν καθημερινότητα και να μην μας απασχολούν καν, να τις συνηθίζουμε, η όλη προσπάθεια είναι πιο απρόβλεπτη από ότι το καλοκαίρι που θεωρητικά αρχικά φαινόταν ότι θα κλείσει, όπως λέγανε και ο Ακιτζή και ο Αναστασιάδης. Ωστόσο, το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό. Αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη στο δρόμο προς τη διάσκεψη της Γενέβης, που σίγουρα αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε για τις προόδους που γίνονται, για τα αγκάθια που παραμένουν, με 4 ομιλητές, 2 από την Κύπρο, τον Μουράτ Κανατλή, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος Νέα Κύπρος και του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και τον Τάκη Χατζηδημητρίου, πρόεδρο του Ιδρύματος Κοινωνικο-Οικονομικών Μελετών και πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής των Συνομιλιών για τη Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο, και 2 από την Ελλάδα. Τη Σία Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια στο Πάντιο και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα γλωσσικό. Ναι. Και τον Νίκο Φίλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κανόνες είναι οι εξής και θα μου επιτρέψετε να είμαι κυρίως προς τους ομιλητές κακιά. Έχουν 20 λεπτά οι Κύπροι ομιλητές και 10 οι Έλληνες για να μπορέσει να μιλήσει και ο κόσμος από κάτω. Okay. Καλά, θα μετράω πάντως. Μουράτ, do you want to start? Okay, 20 minutes. Good luck for everybody. Καλησπέρα. Now we are in the crucial period, and most of you reading too many news about the Cyprus. I would like to give a few sentences about our position as a Turkish Cypriot political party, our position about the Cyprus issues. Then I would like to give some development in the northern part of Cyprus, because it is important for the future. Λοιπόν, 20 λεπτά. Εύχομαι σε όλους να έχετε καλή τύχη. Καλησπέρα. Πράγματι, διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε τις ειδήσεις και τα νέα που αφορούν στην Κύπρο. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια περίληψη με λίγες γραμμές σχετικά με την θέση του δικού μας κόμματος, που είναι ένα τουρκοκυπριακό κόμμα, να δούμε ποια είναι η θέση αυτού του κόμματος και να δούμε και κάποιες εξελίξεις στη Βόρεια Κύπρο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. When we are talking in Turkey or in Greece, hard to explain our position, because in Cyprus, solution of Cyprus problem link with the left. But in Greece and Turkey it's a little bit different because of the link with the anti-imperialist struggles and other things. So there's a problem with the microphone.
afraid. We can't hear you. Can you please repeat? More. Hear it? No. Αυτό το ακούτε καλύτερα? Κανένα δεν λειτουργεί. Κάτι Yes, now it's working. It's hard to talk about the Cyprus issues in Turkey and Greece. Because in Cyprus, solution of the Cyprus problem link with the left. We explain ourselves on basis of the solution of the Cyprus problem. But when we are talking in Greece and Turkey, it's more anti-imperialist struggle and other things. So the hard to communicate how we are continue. Είναι δύσκολο λοιπόν να εξηγήσουμε την κατάσταση που αφορά στην Τουρκία και στην Ελλάδα και επειδή οι θέσεις είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Το θέμα της λύσης της Κύπρου συνδέεται στην Κύπρο με την αριστερά. Ενώ όταν μιλούμε για την Ελλάδα και την Τουρκία και το Κυπριακό, το θέμα συνδέεται με την αντιυπεριαλιστική πάλι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθεί. Because, the continuation of the Cyprus problem, starting the big problem for the existence of the Turkish Cypriots who tried to survive in the northern part of Ireland because of the transferring of population from the Anatolia, changing of the demographic structure of northern part of Cyprus. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν στην συνέχιση του Κυπριακού λόγω της κατάστασης των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο βόρειο μέρος του νησιού από τις περιοχές της Ανατολίας και έτσι άλλαξε η δημογραφική δομή στο νησί. And 40,000 Turkish soldiers, because the Turkey occupied, as we know, that 40,000 the soldiers also threat the Greek Cypriots' political life as well. So this created a big problem. So both sides, the leftists and progressive people, demand urgent solution to the Cyprus problem. Υπάρχει και ένα πολύ οξυμένο πρόβλημα λόγω της ύπαρξης 40,000 στρατιωτών Τούρκων, οι οποίοι είναι εκεί από το 1974, από την κατοχή και αποτελούν μια απειλή για τους Ελληνοκυπρίους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, και για τις δύο πλευρές το πρόβλημα επήγει να λυθεί. So, principally, we are against the guarantorship. We demand a bizonal, bicommunal federation, but we try to find the urgent solution as well. So most of the time, details is the luxury for us because we need urgent solution in Cyprus problem. Συνεπώς, εμείς είμαστε κατά του καθεστώτος εγγυήσεων, είμαστε υπέρ ενός διζωνικού, δικοινοτικού ομόσπονδου καθεστώτος. Βεβαίως, δεν έχουμε την πολυτέλεια των λεπτομεριών, διότι το θέμα επήγει να λυθεί. I would like to give some more information about it because you can easily understand why we are so emphasized about these issues. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να καταλάβετε γιατί ακριβώς δίνουμε έμφαση σε τέτοια ζητήματα. Fifth Congress of the Party of the European Left Congress. I read this small part of my speech on that congress. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια ομιλία μου που έγινε στα πλαίσια του 5ου συνεδρίου του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Since 1974, Turkey continued to colonize the northern part of Cyprus. If the negotiation process collapses, the colonization process will be speed up. Transferring the population from the Anatolia to the northern part of Cyprus will increase day by day. The puppet administration of Turkey, or as it officially described, the subordinate local administration of Turkey, tries to act as a so-called state. And day by day, the number of citizenship issues will increase further, and the demographic structure of the northern part will be changed further.
Από το 1974 η Τουρκία εξακολουθεί να απικίζει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αν η διαδικασία της διαπραγμάτευσης καταρρεύσει, η διαδικασία της αποικιοποίησης θα επιταχυνθεί, θα υπάρξει μεταφορά πληθυσμού από την Ανατολία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η οποία θα αυξάνεται καθημερινά, και η ψευδοδιοίκηση της Τουρκίας, ή όπως επισήμως περιγράφεται, η υποτελής τοπική διοίκηση της Τουρκίας, θα προσπαθήσει να δράσει ως κράτος, και καθημερινά ο αριθμός του καθεστώτους ηθαγένειας που εκδίδεται θα αυξάνεται περαιτέρω, και η δημογραφική δομή του βόρειου τμήματος της Κύπρου θα αλλάξει περαιτέρω. Έτσι, έπειτα από μια πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, η ροή του πληθυσμού θα αυξηθεί ανεπιστρεπτεί. Στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ξεκινήσαμε να παρατηρούμε την κινητοποίηση πολιτικών Ισλαμικών ομάδων. Ξεκίνησαν να οργανώνουν διαδηλώσεις απαιτώντας περισσότερα θρησκευτικά σχολεία. Ένα νέο κόμμα της δεξιάς έχει μόλις ιδρυθεί, και αυτό αποτελείται όχι μόνο από ανθρώπους που υποστηρίζουν, που είναι δεξιάς ιδεολογίας, αλλά οι συνειδητές αυτού του κόμματος είναι έπικοι, και επίσης αρχίζουν ήδη να κάνουν δηλώσεις που να στοχεύουν και να στοχοποιούν τις αριστερές πολιτικές ομάδες, τα συνδικάτα και τα σωματεία, δηλώσεις που αφορούν σε προδοσία, σε δράση κατά της Τουρκίας κτλ. Μπορούμε εύκολα να πούμε ότι αν η διαδικασία διαπραγμάτευσης καταρρεύσει, αυτό το νέο λοιπόν κόμμα της δεξιάς θα δράσει ως παραστρατιωτική ομάδα κατά των προοδευτικών ομάδων και των συνδικάτων και κατά ημών. I read this one is 1 month ago at the Berlin the Congress, and our expectation is they will starting to mobilize their the people after the Geneva. But 1 week ago, around 700 the right wing people marched to one of the progressive trade unions, teacher trade unions, Kutos. And shouting and threatening the people. Αυτά λοιπόν τα διάβασα ένα μήνα πριν στην συνέλευση του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Βερολίνο. Η προσδοκία μας και αυτό που αναμέναμε ήταν να αρχίσουν σταδιακά να κινητοποιούν αυτό το κόμμα, δηλαδή το νέο κόμμα της δεξιάς, να αρχίσει σταδιακά να κινητοποιείται μετά από τις διαπραγματεύσεις και την διάσκεψη της Γενέβης. Όμως βλέπουμε ότι ήδη μια εβδομάδα νωρίτερα κινητοποίησαν περίπου 700 άτομα, τα οποία έκαναν μια διαδήλωση και άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές. And the reason is so simple. The teacher trade unions prepare an alternative agenda for the 2017, and they put the dates of the TMT's murders about the TRNC issues. They say that it is a threat of Turkish Cypriots and things. And all the right-wing medias first attacking on their medias, then they organize a march front of the trade union building, and they are shouting on there, sending us to south. Η όλη αυτή λοιπόν αναταραχή έγινε έξω από το κτίριο του συνδικάτου των δασκάλων και των καθηγητών, οι οποίοι είχαν οργανώσει μια εναλλακτική ατζέντα για το 2017. Δέχθηκαν λοιπόν απειλές ότι θα εκδιωχθούν, ότι θα πρέπει να φύγουν προς τον νότο κτλ. So means that the political scenery dramatically starting to change in the northern part of Cyprus. So if the negotiation process collapse, means that it's a nightmare for all of us after the collapse of the negotiation.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι το πολιτικό σκηνικό πραγματικά αλλάζει δραματικά στην Βόρεια Κύπρο και σε περίπτωση που καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, αυτό θα είναι ένας εφιάλτης για εμάς. But not only that. Last year they managed to finalize the transferring the water from Turkey, and now they are imposing the privatization of the water system. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πέρυσι κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το σχέδιο μεταφοράς, το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία και φέτος προσπαθούν να επιβάλλουν την ιδιωτικοποίηση του δικτύου ίδρευσης. The last year we managed to create a resistance about the issues and we a little bit postponed the procedure. But now we are in the transaction period. And it's 1 year after the summer, our so-called government should finalize the procedure for the privatization. Πέρυσι λοιπόν, μέσω των κινητοποιήσεων και της αντίστασης που επιδείξαμε, κατορθώσαμε να αναβάλουμε την διαδικασία. Όμως φέτος φαίνεται ότι μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι δυνατόν να αναβληθεί περαιτέρω αυτή η διαδικασία και αν θα συνεχιστεί. And this protocol forbidden to using the underwater as well. So we are fully depending to Turkey about the water issues as well. Το πρωτόκολλο αυτό απαγορεύει επίσης και την χρήση υπογείων υδάτων, που σημαίνει ότι εξαρτώμαστε πλήρως για την ίδρευσή μας από την Τουρκία. Not only that, 1 month ago, again. Yes, okay. Again, about the electricity issues. They signed a new protocol with Turkey, and today they tried to pass in the parliament, so-called parliament in the northern part, and it's again the cover the transferring the electricity from Turkey. They presented as a interconnectivity of the system, but it's not interconnectivity. When we are searching and discussing the issue, it's one way. Only the Turkey send the electricity, and they will close the local power plants. So whenever they finalize the process, we are depending about the electricity as well. We are depending the Turkey, fully depending the Turkey. Επίσης, έναν μήνα πριν υπήρξε και εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει υπάρξει μια νέα συμφωνία με την Τουρκία για την ηλεκτρική ενέργεια και σήμερα προσπάθησαν να την περάσουν από το λεγόμενο κοινοβούλιο και το παρουσιάζουν ως μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από την Τουρκία και διασυνδεσιμότητα των συστημάτων. Στην πραγματικότητα όμως είναι μόνο μονόδρομος, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται από την Τουρκία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξαρτώμαστε αποκλειστικά από την Τουρκία, διότι θα κλείσουν και το τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. About the telecommunication system, last 2 years, because our authorities did a Our troika is the Turkish government. They imposing the they send some economical aid, and on base of this economical aid, they sent us the economical package as well. On this package, the Famagusta port and the telecommunication systems privatization also on the agenda. Ως προς τις επικοινωνίες και εδώ και 2 χρόνια, επειδή εμείς όπως ξέρετε η δική μας τρόικα είναι αν θέλετε η κυβέρνηση του ψευδοκράτους, έχουν... Με συγχωρείτε, ναι, του Ερντογάν, η τουρκική κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουν στείλει οικονομική βοήθεια, αλλά αυτή δίδεται με όρους. Είναι ένα πακέτο το οποίο αποστέλλεται σε εμάς και στα πλαίσια αυτού του πακέτου θα υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων και των αεροδρομίων. Our privatization process is a little bit different than the other neoliberal politics. Mainly after the privatization process, like our airport, the strategical goods controlled by not only the capitalists,
but the Islamist group as well, who is close to working with the Erdogan. So the, it's the changing the character of the public sector as well. Οι ειδικές μας ιδιωτικοποιήσεις διαφέρουν λίγο από αυτές που βλέπουμε στα πλαίσια νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Για παράδειγμα, έχουμε τις ιδιωτικοποιήσεις των αεροδρομίων κτλ., τα οποία θα πηγαίνουν σε χέρια όχι μόνο καπιταλιστών, αλλά των, πιο, των ομάδων που είναι κοντά στον Ερντογάν, που είναι πιο ισλαμιστές. So they, because of the we keep going say that we are so close to end to somewhere. And not only that, in the this process continue for a long, long time. Like the tourism sector, almost all the fifth star hotel controlled by the Turkish capital. Όλες αυτές λοιπόν οι διαδικασίες και όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν προς ένα συγκεκριμένο τέλος. Όπως για παράδειγμα στον τομέα του τουρισμού, όπου έχουμε όλα τα πεντάστερα ξενοδοχεία να ανήκουν στην τουρκική κυβέρνηση και να ελέγχονται. Like agriculture seems that still controlled by the Turkish Cypriot, but most of the workers have a huge debt to a Turkish bank. So practically all these sectors also controlled by Turkish capital as well. Επίσης στην Γεωργία, αν και κατά τα φαινόμενα η Γεωργία ελέγχεται από τους Τουρκοκυπρίους, οι Τουρκοκύπροι έχουν πολύ μεγάλα χρέη προς τις τουρκικές τράπεζες, οπότε πρακτικά ελέγχονται από την Τουρκία. And back to the political the situation. Everything is controlled by Turkey. Demographic structure is changed, and we are coming to the and Turkey also changing their own democratic structure. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της πολιτικής κατάστασης. Είπαμε ότι τα πάντα ελέγχονται από την Τουρκία. Υπάρχει αλλαγή των δημογραφικών δομών, των δημογραφικών στοιχείων, αν θέλετε, και της δόμησης, της δομής της χώρας. Και επίσης αλλάζει και η Τουρκία στο εσωτερικό της. We feel it on the education system. They already opened one religious school in the northern part. But there's too many demonstrations to open the others as well. Αυτό το αισθανόμαστε και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ήδη έχουν ανοίξει ένα θρησκευτικό σχολείο στην Βόρεια Κύπρο, αλλά υπάρχουν και διαδηλώσεις και απέτηση να ανοιχθούν περισσότερα. Because of all of this, yes, I know that I'm a little bit pessimist, but because of all this terrible news, we are looking to Geneva and try to get a good news on there. Ξέρω ότι θα ακουστώ λίγο απεσιόδοξος, αλλά λόγω όλων αυτών των ζητημάτων που έθιξα, βλέπουμε την Γενέβη και προσπαθούμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα από εκεί. It's not mean that we should accept any kind of solution. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχθούμε οποιαδήποτε λύση. We should continue to keep our principle. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας. But at the same time, we don't have too much time. Ταυτοχρόνως όμως μας πιέζει ο χρόνος. So because of that, we say that we are the edge of the all possibilities. If the negotiation process collapses, it will be probably the nightmare for the Cypriots. Οπότε λέμε ότι εδώ που έχουμε φτάσει μπορεί να γίνουν τα πάντα, όλα είναι πιθανά. Αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας εφιάλτης για όλους τους Κυπρίους. So, left forces from Greece, Turkey and the Cyprus should find the way to push the process to solving the problem as soon as possible. Συνεπώς, οι δυνάμεις της αριστεράς από την Ελλάδα, από την Τουρκία και από την Κύπρο θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να λύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Or we should find the way how, if the negotiation process collapses, how we continue to struggle
to reunification of our island. Ή σε περίπτωση που θα καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, να βρούμε έναν τρόπο να συνεχίσουμε την πάλι για την επανένωση του νησιού μας. Because as I mentioned that, if the negotiation process collapses, most probably Erdogan get another decision for the Cyprus, for the northern part of Cyprus. Get another decision? To do it the Kremlin style to... Okay. γιατί σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε ο Ερντογάν θα λάβει μια απόφαση τύπου Κρυμαίας για το βόρειο κομμάτι του νησιού. So we are in the dangerous and we should sit and discuss, seriously discuss what we should do it for the future of the Cyprus. Thank you very much. Βρισκόμαστε λοιπόν στον κίνδυνο και θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά για το μέλλον της Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κανατλή. Ο λόγος στον Τάκη Χατζηδημητρίου. Ήθελα μόνο να πω ότι αυτά τα 10 χρόνια, 12 χρόνια που έχει ανοίξει η πράσινη γραμμή και μπορεί κανείς να περνάει, είναι λιγότεροι από τους μισούς Ελληνοκύπριους τη χρησιμοποίησανε και λίγο περισσότεροι από τους μισούς Τουρκοκύπριους, έτσι, σαν ιδέα για το πώς είναι, πόσο κοντά είναι οι δύο κοινότητες. Ναι. Τιμή της πρόσκλησης. Αισθάνομαι και μια μικρή αμηχανία να μιλώ δίπλα στη Σία, που έζησε στην Κύπρο μαζί μας, έχει μελετήσει την κατάσταση. Μάθαμε πολλά από τη Σία. Έτσι διερωτούμε πώς θα ακουστεί ο δικός μας λόγος, αλλά ας πούμε ότι είναι μια μαρτυρία. Ιδιαίτερα πάνω στο θέμα της τουρκοκυπριακής κοινότητας και το ρόλο της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Λοιπόν, η συνάντησή μας συμπίπτει με τη σύνοδο των δύο κοινοτήτων, του Νίκο Αναστασιάδη και του Μουσταφά Κιντζή στη Γενέβη, σε μια προσπάθεια ανεπίλυσης του κυπριακού προβλήματος, τοπικού προβλήματος που κρατήσει αναστάτωση των λαών της Κύπρου για πολλές γενιές, αλλά και διεθνούς. Για πάνω από 60 χρόνια βρίσκεται στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για 52 χρόνια απασχολεί την ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αλληλοδιάδοχες ένοπλες συγκρούσεις από το 1955 ως σήμερα χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Την ένοπλη αναμέτρηση με την αποικιακή δύναμη διαδέχτηκε η διακοινωτική σύγκρουση 3 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αργότερα είχαμε την εφήλια διαμάχη με την ελληνική Χούντα, τον Ορίβα, την Εωκαβίτα, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα, την τουρκική εισβολή και έκτοτε την κατοχή των 37% της Κύπρου. Κοινός παρονομαστής των συγκρούσεων και των εντάσεων μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας υπήρξε ο ανεδαφικός εθνικιστικός εξτρεμισμός. Στο υπόβαθρο της κυπριακής κρίσης βρίσκεται η αδυναμία αντίληψης των όσων είχαν ριζικά αλλάξει με την ανακήρυξη της κυπριακής δημοκρατίας το 1960 τόσο από ελληνοκυπριακής όσο και τουρκοκυπριακής πλευράς. Με το βάρος φυσικά της ευθύνης να ποικίλει από φορά σε φορά, άλλη η ελληνοκυπριακή ευθύνη μετά το 1963 και άλλη η τουρκική μετά το 1974. Το κυπριακό δεν είναι απλά ένα πολιτικό πρόβλημα και αυτό το μήνυμα θα ήθελα να το μεταφέρω εδώ στη συνάντησή μας. Ούτε μόνο θέμα αριθμών. Ό,τι συνέβη το 1963 με τις διακοινωτικές συγκρούσεις και αργότερα το 1974 με το πραξικόπημα και την εισβολή είναι μια ανθρώπινη τραγωδία και μια πρωτοφανής καταστροφή. Μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή επήρθε ολική ανατροπή της ζωής των ανθρώπων, της κοινωνίας, της σύνθεσης του πληθυσμού, όπως την ανάφερε και ο Μουράτ προηγουμένως, και της εσωτερικής γεωγραφικής κατανομής. Διάσπαρτος ήταν ο πληθυσμός. Πρωτοφανής και αδιανόητη η διαίρεση σε βορρά και νότο και μαζί και η διακοπή της ιστορικής συνέχειας μιας μακραίωνης πορείας της Κύπρου. Άλλη η Κύπρος πριν το 1974 και άλλη η Κύπρος μετά το 1974,
όπως ακριβώς το πρόχριστο και μετά Χριστό για την ανθρωπότητα. Έκτοτε όλοι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, ζούμε μέσα σε έναν κλίμα ανασφάλειας, κοινωνικής αποδιοργάνωσης, απώλειας προσανατολισμού και κρίσης ταυτότητας. Όσον και να συγκαλύπτεται αυτή η ευρύτερη κρίση από μια φαινομενική ευμάρεια, είναι εκεί παρούσα και επηρεάζει καθοριστικά τους ανθρώπους. Τους καθιστά ευάλωτους και επιρροπείς σε ακραίες απόλυτες και διχαστικές προσεγγίσεις. Και δεν λείπουν και αυτοί που ταυτίζουν τα συμφέροντα τους και με τη διαίρεση και στο βορρά και στο νότο. Καταστάσεις δηλαδή που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για συνεννόηση και συνδιαλλαγή. Όταν συζητούμε όρους επίλυσης του Κυπριακού, η πραγματικότητα δεν επιτρέπει επιλογές που να ικανοποιούν πλήρως τις όποιες αντιλήψεις μας περί κράτους. Αναζητούμε διέξοδο μέσα από έναν απαράδεκτο status quo. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν και κύρια η κατοχή, η παρουσία του τουρκικού στρατού, η αποστέρηση των σπιτιών και της περιουσίας των ανθρώπων, η αποξένωση από τους χώρους ιστορίας και παράδοσης, ο τερματισμός του διαχωρισμού της Κύπρου σε βορρά και νότο. Και επειδή η επιστροφή στην πρώτη 74 κατάσταση είναι αδύνατη, κύρια επιδίωξή μας είναι να ξαναγίνουμε όλοι οι Κύπροι, να γίνουμε όλοι οι Κύπροι κάτοικοι ολόκληρης της Κύπρου με μια ηθαγένεια, με μια διασφαλισμένη και μόνη νομική προσωπικότητα και με διαφύλαξη της δημογραφικής σύνθεσης. Και μπορώ να πω ότι αυτά τα στοιχεία τα βασικά έχουν μέχρι στιγμής διαφυλαχτεί από τις συνομιλίες και μάλιστα καθοριστική ήταν και η συμφωνία πάνω στο θέμα του πληθυσμού ότι θα διαφυλαχτεί σε επίπεδο 1:4 με 220.000 Τουρκοκύπριους και 850.000 Ελληνοκύπριους ώστε να διαφυλαχτεί η Κύπρος μετά από την ανεξαρτησία από την άποψη της πληθυσμιακής και τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της. Με την εφαρμογή των συμφωνημένων τεσσάρων ελευθεριών δεν θα γίνει το βόρειο τμήμα της Κύπρου άλλη Σμύρνη ή Ατάλια. Η δυνατότητα επιστροφής, εγκατάστασης και άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα είναι ανοιχτή για όλους τους κατοίκους του νησού σε όλη την έκταση. Πάμε δηλαδή να πετύχουμε την απομάκρυνση του κατοχικού στρατού και της ανασύστασης του Κυπριακού κράτους σε όλη την επικράτεια με τη μέθοδο των συνομιλιών και της διπλωματίας. Αυτό δεν θα γίνει με πομπόδεις δηλώσεις, αλλά με συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά συμβιβαστικές. Τώρα ποια είναι η ώρα των ηγετών. Ύστερα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν 46 χρόνια, από τα οποία τα 42 μετά το 1974 ήρθε η ώρα της λήψης των πιο σοβαρών αποφάσεων. Γι' αυτό και η Σύνοδος της Γενέβης. Οι αποφάσεις των ηγετών θα είναι καθοριστικές. Όρη με ώρα μεγάλη και δύσκολη και ώρα μοναξάς και για τους ίδιους τους ηγέτες. Θα πρέπει να τον αναγνωρίσουμε αυτό. Όμως εκεί είναι που θα αποδείξουν τον ηγετικό τους ρόλο με οποιοδήποτε κόστος τούτος συνεπάγεται, αλλά και την τιμή της ιστορίας που θα καταγράψουν. Οι ηγέτες γνωρίζουν ότι τη μελλοντική λύση δεν θα την βρούμε σε όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Ούτε ένωση, ούτε διχοτόμηση, ούτε ελληνικό κράτος του ΝΑΤΟ, του Νότου, ούτε προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Στόχος η οικοδόμηση όσο είναι δυνατό ανεξάρτητης Κύπρου που να ενώνει τον λαό της και να βάζει για όλους τους κατοίκους της κοινούς στόχους και προσανατολισμούς. Η Διζωνική και Διοικηνωτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παρέχει μέσα στα σημερινά δεδομένα αυτή τη δυνατότητα. Μια δεσμευμένη ανεξαρτησία, ναι. Γιατί αφετηρία μας είναι η ίδια η συμφωνία της Ζυρίχης Λονδίνου και με όσα στο μεταξύ τη φορτώσαμε που κάποτε τη θεωρούσαμε προδοτική ενώ σήμερα φαντάζει ιδανική. Ήρθε η στιγμή που άρχισε να γίνεται κατανοητό τόσο από Έλληνες όσο και από Τούρκους της Κύπρου ότι η επιβίωση στο νησί θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να ζήσουν μαζί σε έναν ανεξάρτητο κράτος. Τούτο είναι ένα βασικό μήνυμα που η κυπριακή ηγεσία θα πρέπει να μεταφέρει κύρια προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι κρίμα που αυτό δεν γίνεται κατανοητό και από κάποιους εδώ στην Ελλάδα.
Τελευταία εφημερίδα της Αθήνας δημοσίευσε δημοσκόπηση που φέρει το 40% των Ελλήνων να υποστηρίζει διχοτόμηση. Άλλη δημοσκόπηση αναφέρεται σε 52% που πιστεύει ότι δεν θα λειτουργήσει η λύση και άλλων 74% που δεν βλέπει λύση. Ποια όμως λύση θα δεχτεί ο κυπριακός λαός στο σύνολό του, δεν είναι ερώτημα που θα απαντήσει οποιοδήποτε τρίτος, είτε μέσα μαζικής επικοινωνίας είτε πολιτική δύναμη. Μπορεί ο καθένας να έχει την προσωπική του άποψη. Δεν μπορεί όμως μια κοινωνία να επαγορεύει ή να ορίζει κανόνες για το μέλλον μιας άλλης και μάλιστα πολυεθνικής. Ποια δικαίωση μπορεί να έχει η υποστήριξη της διχοτόμησης από ελληνικό μάλιστα κοινό όταν διαγράφει εδάφη εθελοντικά αυτή τη φορά. Και για να μιλήσουμε και με όρους ελληνικούς, ένα τέτοιο ενδεχόμενο τι άλλο θα σημαίνει από μια νέα συρρήκνωση του ελληνισμού. Αμέσως μετά το 1974 οι φωτιές του πολέμου δεν επέτρεπαν σκέψεις για επίλυση του προβλήματος και για ειρηνική συμβίωση στο νησί που σήμερα, ύστερα από 42 χρόνια, υπάρχουν νέα δεδομένα. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ανακάλυψαν την Κύπρο ως κοινή πατρίδα. Μια νέα πραγματικότητα άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων άλληλο αναγνώρισης και άλληλο σεβασμού. Αυτό γίνεται φανερό σε διάφορα επίπεδα. Διανοούμενοι, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, συνδικαλιστές, σήμερα υπάρχει πανσυνδικαλιστικό φόρουμ στην Κύπρο. Κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα συνδικάτα, ελληνικά, ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά, συναντήθηκαν στο Λίδρα Πάλας για να καθορίσουν κοινή πολιτική μέσα στα πλαίσια της ανεξάρτητης Κύπρου, ώστε να επηρεάσουν στο βαθμό που μπορούν τις συνομιλίες. Ναι. Κάτι γίνεται με τα μεγάφωνα. Όχι, έγκυσα εγώ πάνω και έκανα. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν. Εντάξει, εδώ τώρα. Τώρα. Ακούγομαι νομίζω. Έχεις βροντερή φωνή. Λοιπόν, ναι. Η Σία το ξέρει ότι έχω δυνατή φωνή, γιατί πάλι. Λοιπόν. Ανάμεσα. Μήπως έχει βελτίωση. Λοιπόν, είπαμε ότι... Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, είπαμε ότι συναντώνται οι συνδικαλιστές Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλοκατανόηση, δεξιά και αριστερά συνδικάτα, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου. Και θέλω να αναφέρω σε αυτό ότι είναι όριμο το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου που έχει μια μακράν ιστορία από τη δεκαετία του 30. Έτσι, έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση, μπορώ να πω δυναμικότερη και από αυτήν των κομμάτων. Η συνεργασία όμως δεν περιορίζεται μόνο στην ελίτ. Επεκτείνεται και σε λαϊκό επίπεδο. Απλοί άνθρωποι συναντιόνται, συνδιαλέγονται και από κοινού κάνουν όνειρα. Λέγουν τον πόνο τους, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι κάθονται στα καφενεία ή στα κατεχόμενα χωριά. Και λέει ο καθένας τον πόνο του και στο τέλος είναι ο πόνος της Κύπρου. Μια νέα κουλτούρα συμβίωσης και κοινών στόχων άρχισε να αναπτύσσεται στην Κύπρο. Αυτή μπορούμε να τη θερμάνουμε και την αναπτύξουμε όπως μπορούμε και να τη σκοτώσουμε. Είναι θέμα επιλογής και εξαρτάται απόλυτα από την επίλυση του προβλήματος. Γνωρίζουμε ότι δεν πλέουμε σε πελάγιο ομοψυχίας και ενότητας. Η δυσπιστία σε πολιτικό και ίσως ακόμα και σε ανθρώπινο επίπεδο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την ατμόσφαιρα της λύσης. Η μάχη όμως και η αναμέτρηση με εθνικιστικά και ακραία στοιχεία που τον τελευταίο καιρό πήρε σοβαρές διαστάσεις συνεχίζεται. Η διαφορά όμως από πριν είναι ότι δεν εκδηλώνεται με σαφήνεια. Η διαφορά με το πριν είναι ότι εκδηλώνεται με σαφήνεια και έμπραχτα διάθεση συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων. Άλλωστε σε μεγάλο βαθμό φιλιρηνική είναι και η προσέγγιση των ανθρώπων. Στα 13 χρόνια της επικοινωνίας
Οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν εγκάρδιες, φιλικές, ελάχιστα επεισόδια σημειώθηκαν και εκείνα διαχειρίσιμα. Η δήλωση των ηγετών των κοινοτήτων Αναστασιάδη και Ακιντζή ότι σε περίπτωση συμφωνίας η στήριξη και η διαφώτιση του λόγου θα αναλυφθεί από κοινού είναι ενδεικτική της σύγχρονης αντίληψης που επικρατεί. Αυτό δεν έγινε το 60. Άλλες ήταν οι εκδηλώσεις με τον Μακάριο και άλλες του Κουτσούκ στην τουρκική συνοικία. Σήμερα δεν φαίνεται πια να υπάρχει ο διαχωρισμός και ο ανταγωνισμός του παρελθόντος. Ένα νέο πνεύμα ανενόητος και κοινών στόχων αρχίζει να προβάλλει στον ορίζοντα. Οι ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν έναν ακόμα βήμα παρακάτω και να δώσουν ένα νέο όραμα και το ζητούμενο είναι για μια νέα ευκαιρία, για μια νέα αρχή στην ιστορία μας. Η πορεία προς την Γενέβη δεν είναι έναν απομονωμένο συμβάν, αλλά αποκορύφωμα διεργασιών που στην τελευταία τους φάση, που χρονολογούνται από το 89 με τις προτάσεις Μπούτρος Κάλι, τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του σχεδίου ΑΝΑΝ του Γενικού Γραμματέα το 2002, η τωρινή κυπριακή ιδιοκτησία διαδικασία μας οδηγεί σε νέες οριακές και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Γίνονται πολλές συζητήσεις αν τώρα είναι ο κατάλληλος ή όχι χρόνος για επίλυση του Κυπριακού. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τώρα άνοιξε μια δυνατότητα λόγω τοπικών και διεθνών συγκυριών που οφείλουμε να την αδράξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ο χρόνος είναι και αυτός καθοριστικός παράγοντας και λειτουργεί προς όφελος της κρατούσας κατάστασης, της διαίρεσης, όπως παραστατικά την ανάφερε προηγουμένως ο Μουράτ. Λέγουν πολλοί πως, και ίσως μάλιστα να έχουν δει, ότι οι προτάσεις των όσων μέχρι σήμερα έχουν οι πρόνοιες των όσων έχουν μέχρι σήμερα συμφωνηθεί είναι καλύτερες και από εκείνες του σχεδίου ΑΝΑΝ. Υπάρχουν όμως και αισθητές διαφορές που πρέπει να λογαριάσουμε. Τότε, το 2004, οι Τουρκοκύπριοι προσέβλεπαν με εμπιστοσύνη προς τους Ελληνοκύπριους για μια κοινή πορεία προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Μετά όμως από την απόρριψη του σχεδίου, η εμπιστοσύνη κλονίστηκε. Εκείνο που σήμερα επικρατεί είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων προς αμοιβαίων όφελος, που για την επίτευξή τους θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερη προσπάθεια και ακόμα περισσότερη για να εξηγηθεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Το 2004 η κατάσταση επί του εδάφους επιδεχόταν μεταβολές. Σήμερα όμως υπάρχουν χτίσματα, αναπτύξεις, τουριστικές και άλλες εγκαταστάσεις. Τότε μπορούσαν πιο εύκολα να μετακινηθούν οι άνθρωποι από επιστρεφόμενες περιοχές. 12 χρόνια μετά θα χρειαστεί στο βαθμό που θα γίνει τούτο κατορθωτό με διαφορετικές διευθετήσεις. Η διάσκεψη της Γενέβης με την παρουσία ηγετών των κοινοτήτων, των αντιπροσώπων των ηγετριών δυνάμεων, του νέου Γενικού Γραμματεία του ΟΕΕ, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν εξαιρετικό γεγονός που προδιαθέτει για μια αποτελεσματική συνάντηση. Όλες αυτές οι συμμετοχές τονίζουν το ευρύτερο διεθνές ενδιαφέρον για την διασφάλιση της κυπριακής ανεξαρτησίας, για κάποια σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, στην πιο ταραγμένη περιοχή της ανθρωπότητας. Οι Κύπροι ηγέτες, που στο μεταξύ εργάστηκαν σκληρά και πέτυχαν συγκλήσεις στα πλήστα των ζητημάτων, επιφορτίζονται με πολύ μεγάλη ευθύνη για ολοκλήρωση των συνομιλιών τους με τα εναπομείνοντα ζητήματα, το εδαφικό και τις εγγύησεις. Παραμένουν επίσης ζητήματα που συνδέονται με την πολιτική ισότητα, όπως η εκπεριτροπής προεδρία που διασυνδέεται με τακτικούς χειρισμούς με το εδαφικό. Όμως σημαντικό ενοποιητικό στοιχείο είναι η μεγάλη αλλαγή που επήλθε στη συμφωνία της εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου από το σύνολο του εκλογικού σώματος με σταθισμένη την ψήφο των Ελληνοκυπρίων. Για πρώτη φορά γίνεται μέσα στη μακράν ιστορία της Κύπρου να εκδηλώνεται η ύπαρξη ενίου εκλογικού σώματος. Για την επίτευξη της συμφωνίας του εδαφικού και της εγγύησης απαιτείται ευρηματικότητα και ελαστικότητα στους χειρισμούς. Το εδαφικό όπως και η αχτογραμμή βρίσκονται σε σημείο που επιτρέπει η ύπαρξη συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά το περιουσιακό, τα συμφωνηθέντα κριτήρια και τα μέσα θεραπείας που προσφέρονται διασφαλίζουν διεξόδους τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στο χρήστη. Οι εγγυήσεις είναι ένα άλλο μέγα θέμα στο οποίο η διαπραγμάτευση θα πρέπει να προσφέρει ικανοποίηση τόσο σε Ελληνοκύπριους όσο και σε Τουρκοκύπριους.
Υπάρχουν τραύματα και στις δύο πλευρές. Οι Τουρκοκύπριοι θυμούνται τα όσα συνέβηταν το Δεκέμβρη του 1963 μέχρι το 1974 και οι Ελληνοκύπριοι την τραγική κατάσταση που επακολούθησε μετά την εισβολή και την κατοχή. Κατάργηση των εγγυήσεων προϋποθέτει αποδοχή της πρότασης από όλους τους συνυπογράψαντες τη συνθήκη εγγυήσεως. Τούτο όμως δεν πρόκειται να συμβεί, όχι μόνο γιατί δεν θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά γιατί δεν το θέλουν ούτε οι Τουρκοκύπριοι. Είναι σε δημοσκόπηση, είναι πάνω από 90% η υποστήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση των Τουρκοκυπρίων. Όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να δεχθεί ούτε διατήρηση του όρου για μονομερή επέμβαση, ούτε επαόριστον παραμονή στην Κύπρο τουρκικής στρατιωτικής δύναμης. Απόλυτες και ακραίες θέσεις πάνω στο θέμα των εγγυήσεων δεν τις ακυρώνουν. Αντίθετα, επιτρέπουν συντήρησή τους μαζί με το μονομερές δικαίωμα επέμβασης και την παραμονή επάπειρων του κατοχικού στρατού. Εάν και εφόσον βρεθεί συμβιβαστική λύση στο θέμα των εγγυήσεων, τότε τα εναπομένοντα θέματα πιο εύκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν όσα απομείνουν μετά την Γενέβη. Η Γενέβη συνεκλήθη για να έχει απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η στάση της Τουρκίας είναι καθοριστική και ο Ερντογάν θεωρείται απρόβλεπτος. Όμως ούτε κρίση του λείπει, ούτε άπειρος είναι για την εκτίμηση των καταστάσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι δεν θα θελήσει να επομιστεί τις ευθύνες της κατάρρευσης. Πέραν τούτου, είναι σε θέση να καταλαβαίνει πόσο θα βγει ωφελημένος από μια ρύθμιση του Κυπριακού διπλωματικά, γεωπολιτικά και οικονομικά. Τα όσα λέγονται για εμπλοκή του Κυπριακού στα εκλογικά της Τουρκίας είναι εκτός πραγματικότητας. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ χαμηλά στα ενδιαφέροντα της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα τώρα, αλλά και γιατί την όποια διευθέτηση μπορεί να την εμφανίσει ο Ερντογάν με τρόπο που να σημαίνει και εξυπηρέτηση των τουρκικών ευρύτερων συμφερόντων. Έτσι, όσοι νομίζουν ότι θα γυρίσουμε άπαραχτοι πίσω στα σπίτια μας από την Γενέβη για να συνεχίσουμε νέο ατέρμονα κύκλο συνομιλιών ή αναμένοντας νέα Γενέβη, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τις απόψεις τους. Η Γενέβη είναι αποκορύφωση εξελίξεων και όχι μια ακόμα φάση του Κυπριακού που μπορούμε να την προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε συνομιλίες χωρίς τέρμα και χωρίς λήψη αποφάσεων. Η Γενέβη θα είναι καμπή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον Νίκο Φίλη. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Μετά από τις ομιλίες των δύο από την Κύπρο συντρόφων, εμείς είναι αλήθεια ότι δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε εδώ. Θα ξεκινήσω από ορισμένες ξεχασμένες αλλά αναγκαίες παραδοχές. Ορισμένα αυτονόητα αλλά ξεχασμένα. Το πρώτο είναι ότι το Κυπριακό δεν προέκυψε ως πρόβλημα το 1974. Αναμφίβολα η τουρκική εισβολή και κατοχή με προσχηματική νομοποιητική βάση το παχυκόμαγα του Μακαρίου. Η εισβολή λοιπόν δημιούργησε μια νέα επώδυνη πραγματικότητα, αλλά το Κυπριακό αμέσως μετά την ανεξαρτησία σφραγίστηκε από εθνοτικές συγκρούσεις που συχνά αξιοποιούνταν από τον διεθνή παράγοντα. Και τελικώς είναι ο διεθνής παράγοντας, ο αμερικανικός υπεριαλισμός, που επέτρεψε την τουρκική εισβολή. Συνεπώς, η αναζήτηση βιώσιμης και δίκαιης λύσης προϋποθέτει άρση όχι μόνο του κατοχικού χαρακτήρα, αλλά και θεσμική δημοκρατική εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Το λέω αυτό γιατί καταχρηστικά στη ρητορική των ελληνικών κυβερνήσεων και της σημερινής μένουμε στη μισή αλήθεια ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Είναι θέμα αναμφίβολα εισβολής και κατοχής, αλλά και θέμα εθνοτικών αντιπαραθέσεων. Δεύτερη αυτονόητη και ξεχασμένη παραδοχή. Όσα χάνονται στο πεδίο του πολέμου, δηλαδή στρατιωτικά, δεν ανατρέπονται διπλωματικά. Συνεπώς, η επιστροφή στο πρώτο 1974 καθεστώς στην Κύπρο δεν είναι δυνατή, ακόμη και αν ήταν επιθυμητή. Τρίτον, η ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που τα τελευταία χρόνια συμπληρώνεται και με την πολιτική ισότητα, με την αφορά στην πολιτική ισότητα,
υπήρξε η διακηρυγμένη επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς τα τελευταία 40 χρόνια. Η ανέρεση αυτού του στόχου οδηγεί στη διχοτόμηση ή και την προσάρτηση. Και αυτό το διαζύγιο δεν θα είναι βελούδινο. Σε κάθε περίπτωση, η στερεωτική υπεροχή της Τουρκίας στο νησί θα οδηγούσε σε ομοιρία τους Ελληνοκυπρίους και συνολικά σε αποσταθεροποίηση την Κύπρο. Τα στοιχεία που ανέφερε ο Μουράτ νωρίτερα για την δυναμική, την αρνητική των εξελίξεων στα κατεχόμενα είναι πολύ χαρακτηριστικά τι σημαίνει η άρνηση της λύσης διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τέταρτον, η θεωρία του Plan B έναντι της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας αποφεύγει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κατοχής και μεταθέτει στον χρόνο κάθε λύση, υιοθετώντας στην πράξη ή συχνά και παραδεχόμενη ρητά ότι η μόνη λύση είναι η μη λύση. Αλλά η μη λύση είναι η κατοχική λύση. Πέμπτον, η ιστορία του Κυπριακού είναι εκτός των άλλων ιστορία χαμένων ευκαιριών εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πολιτικές ηγεσίες στην Κύπρο αλλά και την Ελλάδα δεν ήθελαν να υπομισθούν την ευθύνη της λύσης. Άλλοι λειτουργούσαν με το στίγμα της ζηρίχης. Είναι χαρακτηριστική η στάση Καραμαλή Μολυβιάτη το 2004. Άλλοι μετέτρεπαν το Κυπριακό σε αποκλειστικά θέμα εισβολής και κατοχής και συνέχεια το έβαζαν στο ράφι. Είναι χαρακτηριστικές οι αλλαγές του Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλοι στη συνέχεια ανακάλυπταν ότι θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, που ποτέ δεν είδαμε την εξέλιξή του. Στην Κύπρο το σχέδιο Γκάλι το 1993 οδηγήθηκε σε ναυάγιο ώστε να πέσει ο βασιλείου και να ανέβει ένα χρόνο μετά ο Κλειδίδης σε συνεργασία με τον Κυπριανού. Αλλά για να πούμε και τα οικεία προβλήματα. Και μετά την περίπτωση του Τάσου Παπαδόπουλου για το σχέδιο Ανάν, είχαμε ανάλογες συμπεριφορές, αλλά και η επαμφωτερίζουσα στάση του Ακέλ για το σχέδιο Ανάν, που υπήκουε τότε τελικώς στην επιλογή για την ανάδειξη Χριστόφια στην Προεδρία της Κύπρου. Αυτό βεβαίως σε τίποτα δεν μπορεί να διαγράψει τη μεγάλη πατριωτική προσφορά του Ακέλ, το οποίο υπερασπίστηκε σε δύσκολες στιγμές την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και έδινε συνεχώς μάχη για να έρχονται πιο κοντά οι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και οι πολιτικές στροφές. Μια υπενθύμηση. Σύμφωνα με το σχέδιο Ανάν, ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο έπρεπε να μειωθεί άμεσα το 2004 σε 5.000 άνδρες, χωρίς θωρακισμένα και πυροβολικό. Σήμερα σταθμένουν 30 ή 40.000 Τούρκοι στρατιώτες με ισχυρή υποστήριξη πυροβολικού και αρμάτων μάχης. Σύμφωνα με την συζητούμενη τότε λύση, αν ίσχυε το σχέδιο Ανάν σήμερα, ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα στο νησί. Οι αναφορές όμως στο σχέδιο Ανάν δεν γίνονται για να εξοραίσουμε ένα σχέδιο που απορρίφθηκε από τους Ελληνοκυπρίους, αλλά για να συνειδητοποιηθεί ο σύνθετος πολιτικός ψυχολογικός μηχανισμός λήψης των αποφάσεων στην Κύπρο. Και βεβαίως το κυριαρχικό δικαίωμα μιας κοινωνίας να αποφασίζει για το μέλλον της. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει που επιβάλλουν επαναπροσδιορισμούς. Στην Ανατολική Μεσόγειο, με την πολεμική ένταση στη Συρία, μπορεί να συγκροτηθεί το τελευταίο ανάχωμα περιμετρικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η Κύπρος θα μπορούσε να αναδειχθεί μέρος της νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με την ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό νέο όμως πολιτιακό και διεθνές καθεστώς, χωρίς το αναχρονιστικό πλαίσιο των εγγυήσεων και τα στρατεύματα κατοχής. Δεύτερο νέο στοιχείο, η γνωστή ιστορία της αξιοποίησης των ενεργειακών αποθεμάτων. Τρίτο, η συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων στην Κύπρο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, που ενισχύει και την διαφαινόμενη καταρχήν συνένεση στην Αθήνα. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στην ιστορία της κυπριακής περιπέτειας. Και τέταρτο στοιχείο, το ανέφερε παραστατικά και οι δύο ομιλητές, το αναφέραν παραστατικά,
είναι οι εξελίξεις μέσα στα δύο μέρη του κυπριακού λαού. Αυτή η τάση, όπως είπατε, για να υπάρξει μια νέα συμβίωση ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ανάμεσα σε όλες τις μειονότητες, είναι και οι Μαρονίτες και οι Λατίνοι και οι Αρμένοι, ανάμεσα σε όλους να φτιαχτεί μια νέα αντίληψη για μια νέα κοινότητα στην Κύπρο. Βεβαίως, στα στοιχεία αυτά που σπρώχνουν για λύση, υπάρχει πάντοτε και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα και στην Λευκωσία ισχυρό αυτό το ερώτημα, τι συμβαίνει με την Τουρκία. Εσείς είπατε μερικά πράγματα νωρίτερα που μου δημιουργούν μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βέβαια, επειδή οι Ελλαδίτες, όπως ξέρετε, είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι, θέλω να πω ότι ο Ερντογκάν παραμένει ένας αυθάνατος παράγοντας. Έχει παρέλθει η περίοδος που το κόμμα του εμφανιζόταν ως ισλαμοδημοκρατικό, ένα υπόδειγμα κοσμικού κράτους με κυβέρνηση μετριοπαθούς σουνιτικού Ισλάμ. Τώρα ο Ερντογκάν είναι σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, έχει εμπλακεί στην τριμερή συμφωνία για τη Συρία, ζει με το φόβο του υποσύσταση κουρδικού κράτους, δέχεται καθημερινά έναν ακήρυκτο πόλεμο τρομοκρατίας στη χώρα του και κυρίως πολιτεύεται με το σχέδιο του αντιπραξικοπήματος, συσταγωγικά, επιδιώκοντας τη στήριξη των εθνικιστών του Μπαχτσελή ενώπιση του συνταγματικού δημοσιοφύρματος του Απριλίου. Θα μου πείτε, ο Απρίλιος είναι αύριο, αλλά ναι, αλλά η Γενέβη είναι σήμερα. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι ο Ερντογκάν να μην ενδώσει τον πειρασμό της εξαγωγής της κρίσης. Τον ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό και την κρίση στη Συρία. Αντιμέτωπος με μεγάλες αβεβαιότητες, είναι λογικό να εξετάζει τη συνεργασία για κάποια επιτυχία της διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό. Να τονίσουμε, είναι δυνατός αλλά όχι παντοδύναμος, ιδιαίτερα εν ώψη της γεωπολιτικής ρευστότητας στην περιοχή που απειλεί και τη σταθερότητα των συντόνων της Τουρκίας. Μια υπερεθνιστική ανάλυση στην Ελλάδα, υπερεθνικιστική ανάλυση στην Ελλάδα, παρουσιάζει διαχρονικά την Τουρκία να μην θέλει λύση στο Κυπριακό και να επιτίθεται στο Αιγαίο. Αν αυτό ίσχυε επί του παλαιού πολιτικού κατεστημένου, όταν ο Ετζεβίτ σταθερά υποστήριζε ότι το Κυπριακό λύθηκε με την εισβολή, δεν ισχύει επί Ερντογκάν, όπως φάνηκε και με την στάση του για το σχέδιο Ανάν. Θυμίζω ότι οι Τουρκοκύπροι που υπερψήφισαν το σχέδιο Ανάν το υποψήφισαν όχι μόνο λόγω δικής τους συνειδητοποίησης του πραγματικού του καλώς εννοούμενου συμφέροντός τους, αλλά και με βάση την ενίσχυση από τον Ερντογκάν, την πολιτική ενίσχυση από τον Ερντογκάν. Αλλά και η αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης που συζητούμε τώρα έχει θετικά στοιχεία. Κάπου πήγε να στραβώσει, αλλά έχει θετικά στοιχεία που δείχνουν τις δυνατότητες. Όσο λοιπόν λάθος και επικίνδυνο είναι να υποτιμάς τον αντίπαλο, άλλο τόσο λάθος και επικίνδυνο είναι να τον υπερτιμάς. Το χειρότερο είναι να παρετήσει τους στόχους σου εν ονόματι της αδιαλαξίας που εκτιμάς ότι θα εκδηλώσει ο αντίπαλος. Ας εκδηλώσει την αδιαλαξία του Ερντογκάν και ας πάρει τα επίχειρα αυτής της αδιαλαξίας. Αλλά δεν χρειάζεται εμείς πρώτοι ως μέρος να προτρέξουμε και εν ονόματι μιας εκτίμησης να ουσιαστικά, όχι τυπικά, αποχωρήσουμε από την διαδικασία εξέβρεσης λύσης. Εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το δημόσιο χώρο και το ενδιαφέρον έχει καταλάβει η ιστορία της αξιολόγησης και του μνημονίου. Υπάρχει σύνδεση? Βεβαίως και υπάρχει. Διότι η επίλυση του Κυπριακού δίδει προστιθέμενη πολιτική αξία και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, παρά τις ιδιομορφίες της συνεργασίας με ένα κόμμα με ιδιαίτερο δεξιό πρόσημο στα εθνικά θέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί τα εθνικά θέματα με τρόπο υπεύθυνο, ίσως μοναδικά υπεύθυνο για την ιστορία της χώρας.
χρειάζεται προσοχή στην τακτική, αλλά προσήλωση στη στρατηγική. Στη Γενέβη ξεκινά μια διαπραγμάτευση, με άλλες παραμέτρους να το δεχθούμε, όπως είναι αν θα πάει ή όχι ο Ερντογκάν. Μια διαπραγμάτευση που δεν πρέπει με την πρώτη δυσκολία να οδηγήσει σε ναυάγιο. Μακάρι να εμπεριωθεί η αισιοδοξία σας. Αλλά όμως, αν υπάρξουν προβλήματα, αν δεν είναι καλά προετοιμασμένοι, αν δεν είμαστε όριμοι για λύσεις, αυτό δεν πρέπει να σημάνει το τέλος της διαπραγμάτευσης, αλλά τη δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η αρχή που ξεκίνησε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επίλυση του Κυπριακού μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με την επίλυση των ελληνοτουρκικών εκκρεμωτήτων στον χρόνο τους. Το σύμφωνο φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, που φαίνεται να υπάρχει ως ιδέα, αν καταλλήλως προετοιμαστεί, μπορεί να αποτελέσει μια νέα τομή για την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Αυτή η ευθύνη μας ανήκει και δεν πρέπει να εμπλακούμε σε τακτικισμούς που ωφελούν άλλους, αλλά όχι τη βασική επαγγελία αξιών της αριστεράς, που είναι η ειρήνη και η συνεργασία των λαών. Η παρέμβαση για την επίλυση εθνικών θεμάτων, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία σε συνάρτηση με τη διεύρυνση της δημοκρατίας, συνιστούν θεμέλιους λίθους της αριστεράς που δεν πρέπει να τους αφήσουμε γιατί είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για την αριστερά. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας όμως, η κυβέρνηση με κορμό την αριστερά μοιάζει ως αδύνατη επαγγελία αλλαγής και στα εθνικά θέματα. Ευχαριστώ. Νομίζω κατευθείαν, για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για κάτω μετά. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά σε όλους και ευχαριστούμε για τους δύο συντρόφους Κύπριους που είναι εδώ και μάθαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί υπόθηκαν τα περισσότερα. Και επειδή έχω πάντα ένα πρόβλημα όταν μιλάω για το Κυπριακό μετά από τόσα χρόνια, θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη Χατζηδημητρίου για αυτό που είπε για μένα και δεν θα πω από σεμνότητα ότι δεν είναι έτσι, γιατί πράγματι δεν είναι έτσι. Θέλω όμως να πω ένα πράγμα, ότι ίσως οι φίλοι οι Ελληνοκύπριοι και οι φίλες οι Ελληνοκύπριες και οι Τουρκοκύπριοι στην πορεία σε μένα και σε κάποιους άλλους ανθρώπους βρήκαν ένα πράγμα. Το ότι οι Έλληνες επιτέλους καθίσανε με ταπεινότητα και ακούσανε για να μάθουνε. Και δεν προτρέξανε να πούνε αυτό που είναι η εθνική γραμμή. Και μάθαμε πάρα πολλά και τους το οφείλω. Γι' αυτό έχω δυσκολία να μιλάω για την Κύπρο ανάμεσα σε Κύπριους, γιατί πραγματικά συγκινούμε. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, έμαθα να σκέφτομαι. Ο Μουσταφά Ακιντζή, φεύγοντας για τη Γενέβη, είπε μία πρόταση. Η γενιά μας δεν πρέπει να χάσει και αυτή την ευκαιρία. Τι εννοούσε με τη λέξη γενιά, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Ο Μουσταφά Ακιντζή, επειδή είχα και την τύχη να τον γνωρίσω και έμαθα και από αυτόν την περίοδο που είχαν ξεκινήσει μεγάλες διαδηλώσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το 2002, όταν φώναζαν εναντίον του τουρκικού στρατού, πριν μπει εδώ στην Ελλάδα το θέμα ασφάλειας, εγγύσεων και αυτά, αυτά τα είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι. Κουνάει το κεφάλι του ο Μάκης, του θυμίζει άλλα πράγματα. Ήτανε συχνά στην Κύπρο μαζί με την Άννη τότε. Ο Μουσταφά Ακιντζή λοιπόν αναφέρεται σε αυτή τη γενιά, όχι που συνδέεται αναγκαστικά ηλικιακά, αλλά συνδέεται με έναν συνεκτικό ιστό πάρα πολύ γερό. Αυτό του οράματος ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό με λύση ομοσπονδίας και ότι αυτό με ομοσπονδιακή λύση και ότι αυτό πρέπει να έχει περιεχόμενο, αυτό πρέπει να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Πριν από 20 χρόνια αυτή η λύση της ομοσπονδίας φάνταζε σαν μια διπλωματική λύση που ερχόταν αναγκαστικά από πάνω
Γι' αυτό έμενε κιόλας σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Ας την έχουμε εκεί να υπάρχει, να την επικαλούμαστε, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να κάνουμε καμία ζήμωση. Κάποιοι ελάχιστοι κόμματα, όπως το ΑΚΕΛ, συντεχνίως όπως η ΠΕΟ, το ΤΖΕΧΕΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από την άλλη μεριά, από τους Τούρκο... ΤΖΕΤΕΠΕ, ναι, συγγνώμη, άλλο πήγε το μυαλό μου. Αυτοί, ναι. Αυτοί λοιπόν και κάποιοι άνθρωποι, άτομα, κρατάγανε ζωντανό αυτό το όραμα της Ομοσπονδίας, το πώς θα περάσει στην κοινωνία, πώς η κοινωνία θα κινητοποιηθεί, πώς η κοινωνία θα αισθανθεί ότι χειραφετείται μέσα από την προοπτική μιας τέτοιας λύσης. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη φορά που με κάλεσε η ΠΕΟ είναι η αντίστοιχη ΓΕΣΕ, θα λέγαμε μετά, κάτι καλύτερο. Ναι, αριστερή, ναι. Ναι, τέλος πάντων, που με κάλεσε το 1998 για να μιλήσουμε για τα 50 χρόνια της ΠΕΟ και για την Ομοσπονδία. Ο περισσότερος κόσμος, η αντίδραση που υπήρχε από το κατεστημένο σε αυτή τη ζήμωση μέσα στην κοινωνία για την Ομοσπονδία ήταν τεράστια. Το μεγάλο κέρδος αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι κινητοποιημένος ένας κόσμος. Χαίρομαι που εδώ η Αυγή, η Εποχή και το Transform κάλεσαν Κύπριους να μας μιλήσουν. Και αυτοί πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, γιατί αφορά τη δικιά τους πατρίδα κατεξοχήν και τη δικιά τους χώρα. Αύριο θα γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Από ό,τι είδα από αυτούς που θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, οργανώσεις, κόμματα, συντεχνίες, κοινωνία των πολιτών κλπ. Βλέπουμε μία γενική κινητοποίηση που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το 2004 δεν την είχαμε. Αυτά τα 12 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Και αυτό είναι το μεγάλο σύν με το οποίο προσέρχονται οι ηγέτες στη Γενέβη για τις συνομιλίες. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο δεν είμαι υπέρ των χαμένων, της θεωρίας των χαμένων ευκαιριών. Χαμένες ευκαιρίες υπάρχουν όταν κάτι δεν πάει παρακάτω. Η ζήμωση που έγινε αυτά τα 12 χρόνια είναι μεγάλο κέρδος και προετοίμασε κάτι πολύ σημαντικό, που δείχνει ότι οι Κύπροι έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση της Ομοσπονδίας στην πλάτη τους. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν η Γενέβη είναι ένα σημαντικό σταθμός, σημαντικότατος σταθμός που θα ανοίξει το διάδρομο για τη λύση, αλλά από την άλλη μεριά το σημαντικότερο της Γενέβης πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μην δημιουργήσει απογοήτευση στους ίδιους τους Κύπριους. Πρέπει δηλαδή αυτή η μάχη μεγάλη να συνεχίσει. Για να συντομεύω, είναι η συγκυρία πρόσφορη, προσφέρεται η συγκυρία για λύση του Κυπριακού. Έχουμε μία Τουρκία η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση, την πραγματικά άσχημη κατάσταση, από τις πιο άσχημες που έχει γνωρίσει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, με μία Μέση Ανατολή σε πλήρη αποσύνθεση και με μία Ευρώπη όπου από τη μια μεριά έχουμε εθνικιστικούς κλειστοφοβισμούς και από την άλλη μεριά έχουμε μεταμοντέρνους αυτοκρατορισμούς που συνδέονται και με τη λιτότητα τύπου Γερμανίας. Σε αυτή και με μία Ελλάδα η οποία είναι αδύναμη ακόμα. Είναι πρόσφορη η συγκυρία, θα έλεγα όσο ποτέ. Και λέω όσο ποτέ για έναν απλό λόγο, ότι εδώ και 2 δεκαετίες τα πράγματα συντείνουν σε ένα, σε αυτό που είπε ο Μουράτ και είχε πολύ δίκιο, σε ένα τέλος μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει τέλος στην ιστορία, αλλά σε μια οριστικοποίηση φαινομένων. Οριστικοποίηση δηλαδή έξαρσης εθνικισμών, οριστικοποίηση αυτοκρατορισμών, οριστικοποίηση πολλών πραγμάτων. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, είναι η ευκαιρία που έχουμε για να δοθεί η μάχη ανατροπής αυτών των τελευταίων των φαινομένων που βρίσκονται σε έξαρση αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή
η συγκυρία, η ευκαιρία για να ανατραπούν τα φαινόμενα που τείνουν να πάρουν οριστική μορφή, να οριστικοποιηθούν στην περιοχή. Διάβαζε χτες και σας το συστήνω στην Αυγή της Κυριακής, στη μετάφραση που έχει ο Mon Diplomatique, το άρθρο, το μεγάλο το άρθρο για τα όρια της Ευρώπης. Αν το διαβάσετε θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να λυθεί το Κυπριακό σε αυτή την περιοχή. Είναι, το είπε και ο Νίκος Οφίλης, εγώ θα προσπαθήσω να το πω λίγο διαφορετικά, είναι η στιγμή όπου οι Ευρωπαίοι ίδιοι, άρα και οι Έλληνες, άρα και οι Κύπροι, πρέπει να διεκδικήσουν το περιεχόμενο που θα δώσουν στην οριοθέτηση αυτής της Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν το όριο που είναι η Κύπρος να είναι ένα όριο κατακερματισμού ανάμεσα σε δύο κόσμους, γιατί περί αυτού πρόκειται, χριστιανών, μουσουλμάνων, δηλαδή να εδραιωθεί πια εντελώς αυτό που έχει φτιαχτεί από χρόνια και που τίνει να είναι σε σύγκρουση σήμερα, ή θέλουμε ένα όριο το οποίο θα αποτελεί γέφυρα στον άλλο κόσμο, μια Ευρώπη δηλαδή που θα αποτελέσει γέφυρα. Μπορούμε αυτό να το πολεμήσουμε? Νομίζω ότι είναι η μεγάλη διεκδίκηση που έχουμε να κάνουμε και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι. Δηλαδή, για να είμαι πιο πρακτική, ζήμωση σε όλη την Ευρώπη. Αν πηγαίνει μαζί η μάχη της λιτότητας και η μάχη για τα σύνορα της Ευρώπης και για το Κυπριακό, και η Κύπρος βρίσκεται σε αυτή την προνομιακή θέση, να είναι αυτή η αφορμή για να παιχτεί αυτό το παιχνίδι της ιστορίας, θεωρώ ότι σε πρακτικό επίπεδο ζήμωση σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο των Κυπρίων, δεν είναι μόνο θέμα των Ελλήνων και Τούρκων, αυτή τη φορά είναι και θέμα όλων των Ευρωπαίων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα χάρη πρέπει να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις εκεί που λέγαμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι το θέμα των εγγυήσεων του τουρκικού στρατού, τα είπανε, δεν θα τα επαναλάβω. Θέλω όμως να πω για την Τουρκία. Είναι αστάθμητος παράγοντας, είναι ο Ερντογάν σε μία έξαρση αυτοκρατορισμού, δεν είναι σουλτάνος, το ρόλο του χαλίφη προσπαθεί να παίξει. Όμως η μη λύση σε αυτή τη συγκυρία είναι καλύτερη από τη λύση. Η μη λύση θεωρεί κανείς ότι προστατεύει την Κύπρο και τους Ελληνοκύπριους αυτή τη φορά? Όταν αυτά που μας είπε ο Μουράτ και τα φωνάζε με κάποια από το 2004 που βλέπαμε λίγο μπροστά τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, είναι λύση να βρίσκεται η Κύπρος ως ανοχήρωτη πόλη? Γιατί ως ανοχήρωτη πόλη είναι όταν όλο το έδαφος της δεν μπορεί να το κατοχυρώσει. Εγώ μόνο αυτό το ερώτημα κάνω. Άρα λέω ότι είναι επίγουσα η λύση πια, επίγουσα όμως με ποια έννοια? Επίγουσα όχι για τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων, όχι για όλα αυτά. Επίγουσα για την ίδια την Κύπρο αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, και αυτό πρέπει να το βγάλουμε δυναμικά προς τα έξω, και αυτή θα είναι η προσφορά μας ως Ελλήνων, όχι της ισχυρής χώρας. Το 2004 το Κυπριακό πεζόταν σε σχέση με την ισχυρή χώρα που ήταν η Ελλάδα. Προσέχτε τη συγκυρία, στην επόμενη στροφή του δρόμου η Ελλάδα δεν ήταν πια ισχυρή χώρα και όλα είχαν αλλάξει. Για να ξέρουμε λοιπόν, ή πολλοί από το εθνικιστικό λόμπι, το σκληρό εθνικιστικό λόμπι, έλεγε ότι είναι δυνατόν οι Ελληνοκύπριοι να αφήσουν την οικονομική τους ευμάρεια και να την μοιραστούν με αυτούς τους τεμπέληδες και όλα αυτά. Θυμόμαστε τις χαρακτηριστικές εκφράσεις. Στην επόμενη στροφή του δρόμου οι Ελληνοκύπριοι βρέθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και να εμφανιστούν όπως και οι Έλληνες εμείς, ως οι τεμπέληδες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν η συγκυρία έχει νόημα ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλουμε να της δώσουμε και προς τα εκεί που θέλουμε να της στρέψουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση του Κυπριακού με ομοσπονδία είναι η πιο ευρωπαϊκή πράξη που μπορεί να γίνει σε αυτή τη συγκυρία. Η πιο ευρωπαϊκή πράξη για την προοπτική της ίδιας της Ευρώπης. Ευχαριστώ.